Θα κάνω κάτι που δεν έχω κάνει ποτέ στη ζωή μου. Θα βγάλω τα ρούχα. Όχι. Σήμερα σηκώθηκα λοιπόν και είχα πάρει ένα γράμμα χτες, εκεί που ήμουνα, στο Κοσμοράδιο, που είχε έρθει πάρα πολλοί κόσμος. Και είχα καιρό να το ζήσω αυτό στη Θεσσαλονίκη. Τα από τότε που κλείσαμε τους δρόμους. Και διαβάζω πάντα τα γράμματα που μου δίνουν τα παιδιά, γενικά, και με ενδιαφέρει να δω τι λένε. Δεν τα βλέπω και λέω, α, τι ωραία, εμιβήσι μου γράφουν γράμματα και τα πετάω. Τα γουστάρω. Τα διαβάζω και μαθαίνω από αυτά. Ο φίλος που μου το έστειλε αυτό το γράμμα, εντάξει, δεν θα πω το όνομά του, αλλά θα γούσταρα πάρα πολύ να σας το διαβάσω, θέλετε. Σίγουρα, έτσι. Μπορεί να πάρει λίγη ώρα, γιατί είναι τόσο. Θέλω να σας το διαβάσω, γιατί αυτό το γράμμα με έκανε και έκλαψα. Σας ορκίζομαι. Εσύ είσαι. Ωραία. Να το διαβάσω εγώ την άδεια. Σε ευχαριστώ. Με έκανες και έκλαψα σήμερα. Εσύ έκλαιγες όταν το έγραφες. Ωραία, τώρα μην κλάψουμε μαζί. Θα το διαβάσω όμως, γιατί μου έμαθες κάτι μέσα από αυτό το γράμμα, που καμιά φορά ξεχνάω. Κι εγώ. Εντάξει, θα σου πω τι. Λοιπόν, δεν θα πω το όνομα. Θα πω και το όνομα. Ωραία, το τηλέφωνο να το δώσω. Okay. Ο τίτλος είναι «Ένα ταξίδι χωρίς επιστροφή». Πήρες χειροκρότημα από τον τίτλο, φαντάσου τι θα γίνει μετά. Και εκεί πάνω θέλετε να το διαβάσω. Ωραία. Οι γυναίκες θέλουνε. Τα αγόρια μας. Λοιπόν, λέει ο Βασίλης εδώ. Ζω σε ένα μοντέρνο διάρρη με δύο φίλους. Ακούτε καλά. Η τύχη βαμμένη σε όλα τα χρώματα της ήρυδας, η πράσινη κουζίνα μοσχομυρίζει μαγειρευτά λαζάνια με κιμά. Ένα γλυκό αεράκι κάνει τη μοβ κουρτίνα να σαλεύει. Ενώ εγώ καθισμένος στον ασπρόμαυρο καναπέ, λαγοκοιμάμαι, κουρασμένος μετά τη δουλειά. Τι παράξενο αυτό να είσαι το άλλο μισό, το μεγάλο μου μυστικό, λατρεμένο, το απογοητευμένο. Ξυπνάω από το χτύπο του κινητού, απαντάω. Μένω με το στόμα ανοιχτό, το κλείνω. Η Άννα θα έρθει για συναυλία στην Θεσσαλονίκη. Έτσι μου είπαν. Οκ. Την έχω δει πολλές φορές την Άννα από κοντά. Τι είναι αυτό όμως που έκανε την καρδιά μου να ανεβάσει παλμούς. Το στόμα μου να μείνει ανοιχτό επί 5 λεπτά και σταγόνες υδρότα να κυλήσουν στο μέτωπό μου. Η απάντηση είναι μία και είναι τόσο απλή. Είναι το ίδιο παιδικό συνέστημα που ένιωσα πρώτη φορά όταν ήμουν 12 χρονών και θα την έβλεπα από κοντά πρώτη φορά. Τώρα δεν είμαι πια 12, είμαι 22. 10 χρόνια με σένα λοιπόν. 10 χρόνια μαζί σου, 10 χρόνια είσαι η καθημερινότητά μου, το πρόσωπο που βλέπω πιο συχνά και από εκείνο της μάνας μου, αφού είσαι φόντο στο κινητό μου, προφύλαξη οθόνη στο λάπτοπ μου, αφισοκολλημένη από το πάτωμα μέχρι το ταβάνι, αφού η φωνή σου με ξυπνάει το πρωί, με τη φωνή σου με παίρνω ύπνο στα βράδια, με τη φωνή σου πρωτοερωτεύτηκα, με τα τραγούδια σου τα έσπασα όταν χώρισα, με τη συνέντευξη σου πήρα παραδείγματα διαφορετικών απόψεων για τη ζωή και με την ψυχή σου ταυτίστηκα και βρήκα προσωπικά μια αέναη φίλη, μια νεραϊδένια αόρατη συντροφιά. Και πίστεψέ με, όποτε σε χρειαζόμουν, ήσουν εκεί. Αρκεί να άπλωνα το χέρι, να πατούσα play και εσύ πάντα μου τραγουδούσες για να γελάσω, να συνειδητοποιήσω, να πιστέψω. Εσύ παρέα με τον Νίκο, πίστεψέ το, δώσατε πολλά. Και όταν έμαθα για το πώς στη σχέση, εδώ έπεσε το πρώτο δάκρυ, στη συνεργασία σας πάγωσα κι εγώ. Φοβήθηκα πως η Άννα ποτέ ξανά δεν θα είναι η ίδια. Σωστά φοβήθηκες. Εγώ αυτή την Άννα αγάπησα, την Άννα του Νίκου. Ίσως δεν ξέρω, έτσι σκέφτηκα αυθόρμητα. Περίμενα λοιπόν με μεγάλη αγωνία το επόμενο σου βήμα χωρίς το περίβλημα καρβέλας και τελικά ξέρεις τι κατάλαβα. Κατάλαβα ότι η ψυχή σου, το είναι σου, η αγάπη σου για αυτό που κάνεις είναι τόσο ατόφια και ειλικρινής που τελικά, ό,τι και να τραγουδήσεις, όποιο τραγούδια και να πεις, είσαι πάνω από αυτά. Και τελικά, πρώτη φορά στην καριέρα μου ως φαν, συνειδητοποίησα πως αυτό που θαυμάζω, γουστάρω πιο πολύ σε σένα, είναι η αυθεντικότητα του χαρακτήρα σου και είναι αυτή που δίνει ταυτότητα σε ό,τι τραγουδήσεις, φορέσεις, πεις, χορέψεις. Με έχει σκίσει, έτσι. Τελειώνει. Να το τελειώσω. Ωραία ιστορία, ε. Ήμουν τόσο βλάκας που δεν το συνειδητοποίησα τόσο καιρό. Αυτό που είσαι, αυτό που έχεις, το τόσο μαγικό, που προσωπικά το θεωρώ το μεγαλύτερο σου χάρισμα. Είναι ετούτος εδώ ο χαρακτήρας. Αυτή η ανεπιτίδευτη προσωπικότητα που ό,τι για να κουμπίσει πάνω της, του δίνει απλόχερα. Και για το λόγο αυτό πετυχαίνει. Λοιπόν, Άννα,
Ένας ακόμη θαυμαστής σου εγώ, ο Βασίλης. Σου δηλώνω με όλη μου την αλήθεια ότι αυτό που θαυμάζω πιο πολύ σε σένα δεν είναι ούτε η φωνή σου, ευχαριστώ πολύ. Ούτε τα τραγούδια σου, ευχαριστώ πολύ. Περίμενε. Ούτε το σώμα σου. Εντάξει, πήρα ένα κιλάκι, αλλά δεν είναι. Ούτε το, κάτσε να το πούμε, ούτε το σώμα σου, ούτε τα μαλλιά σου. Εντάξει, αυτά δεν είναι και όλα δικά μου. Είναι η αυθεντικότητά σου, η προσωπικότητά σου, που αν θες τη γνώμη μου, είναι ουσιαστικά σπουδαία. Βρίσκησα πολύ πολύ. Λοιπόν, και ακούτε τι ωραία που το τελειώνει. Αφορά, όσον αφορά εμένα, να πούμε και για τον Βασίλη, τελειώνει. Η ζωή μου συνεχίζεται με τους κανονικούς της ρυθμούς. Και εσύ θα έχεις πάντα μια θέση μέσα της. Ίσως όχι του πρωταγωνιστή ή του δεύτερου ρόλου, αλλά του ρόλου κλειδί στη ζωή μου. Το μυστικό μου, αυτό που πάντα θα με ηρεμεί μετά από μια δύσκολη μέρα. Αυτό που πάντα θα με πορώνει όταν έχω κέφια και αυτό που θα με κάνει να σε ερωτεύομαι κάθε μέρα από την αρχή. Για μένα λοιπόν είσαι ένα ταξίδι. Ένα ταξίδι χωρίς επιστροφή. Ένα ταξίδι στο όνειρο ίσως. Μπορεί και στην πραγματικότητα. Εύχομαι το ταξίδι σου που μας παραστέρνει όλους παρά να συνεχιστεί, μέχρι να σβήσουν όλα τα άστρα και πρέπει να λάμπει μόνο ένα, το δικό σου ανάκι μου!